Οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει ήδη να γεμίζουν τα καύσιμα τα αυτοκίνητά τους εν ώψη της πασχαλινής περίοδου που ξεκινά ουσιαστικά από αύριο. Από αύριο σταδιακά περιμένουμε το μεγάλο κύμα των εκδρομέων να ξεκινήσει να βγαίνει, με κορύφωση φυσικά το μεσημέρι του Σαββάτου για τους τελευταίους. Οι τιμές πραγματικά έχουν απογειωθεί, Βασίλη, το τελευταίο τρίμηνο. Να δώσουμε μια ενδεικτική τάξη μεγέθους για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. 2 Ιανουαρίου. Η αμόλυβη βενζίνη, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης σύμφωνα με τις τιμές που δίνει το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε 1,481 ευρώ το λίτρο. Σήμερα η τιμή αυτή είναι στο 1,640 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να τη βρεις και πιο ακριβή και πιο φθηνή στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις βεβαίως πως οι περισσότεροι οδηγοί κάνουν ένα σαφάρι προκειμένου να βρουν την πιο φθηνή βενζίνη και να τη βάλουν στα αυτοκίνητά τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι το κόστος εκτοξεύεται. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή η διαφορά στην τιμή εκτοξεύει κατά 16 λεπτά του λίτρου την βενζίνη, κατά 16 λεπτά το λίτρο την βενζίνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το γέμισμα του ρεζερβουάρ. Στο δίζελ πάλι η διαφορά της τιμής είναι στα 7 λεπτά. Ναι. Είναι, Βασίλη, όπως φαίνεται και στην τιμή του ντίζελ, όπως ναι, είδαμε, και στην αμόλυβδη η τιμή είναι πολύ πιο ακριβή. Άρα θα κάνουμε πιο ακριβές μετακινήσεις μέσα στο πάσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Σπανέ.